Εθνικό θέμα εδώ, εθνικό θέμα εκεί. Το πραγματικό εθνικό θέμα της παιδείας ουδέποτε γίνει πρωτοσέλιδο. Μεγάλη κουβέντα και μεγάλη αλήθεια, κύριε Φατούρο. Αλλά αυτό τον καιρό, αυτό που καίει είναι το ζήτημα των ΔΕΗ. Πριν καλά-καλά ξεκινήσει η εκπομπή, άρχισε ο κόσμος να τηλεφωνάει και να ρωτάει. Να απευθυνθούμε καταρχήν στον πρόεδρο των ΔΕΗ. Τι θέλετε, νομίζετε ότι έχουμε καταλάβει? Φταίμε κι εμείς οι δημοσιογράφοι, αλλά δεν έχουμε καταλάβει. Κοιτάξτε, αρχίζετε και καταλαβαίνετε όλοι. Το ότι πάρα πολλοί κόσμος τηλεφωνάει, ναι, σημαίνει ότι υπήρχε πρόβλημα και το οποίο έπρεπε να λυθεί. Μάλιστα. Γιατί έχουν λεχθεί πολλά πράγματα, ότι κακώς δημιουργήθηκε το πρόβλημα, κακώς λέχθη εκείνο και το άλλο. Εγώ πιστεύω ότι έχει φτάσει η ώρα η ελληνική κοινωνία να ξεκαθαρίζει αυτό το πρόβλημα των ΤΕΗ. Γιατί έχει ξεκαθαρίσει, τίποτα να ξεκαθαρίσει αυτό? Στην διακμήδευση πρέπει να γίνονται αυτά τα πράγματα και συνεπώς ήταν μια κατάλληλη εποχή. Βεβαίως έχετε δίκιο, πολλά πράγματα είναι φλού σε αυτή τη χώρα, αλλά νομίζω δεν μπορούσαμε να κοροϊδεύουμε όλα τα παιδιά. Ναι, τι θέλετε? Εμείς θέλουμε να εξομοιωθείτε με τα πανεπιστήμια και τα πολυτεχνία. Εδώ είναι το λάθος σας. Και λυπάμαι που δεν το καταλάβατε πολλοί κόσμος. Εμείς θέλουμε να ξεκαθαρίσει η πολιτεία τι είναι τα ΤΕΗ. Γιατί αν είχατε παιδιά και σπούδαζαν εκεί, θα έπρεπε παίρνοντας το πτυχίο τους να ξέρουν τι έχουν κάνει. Πού θα δουλέψουν, πώς θα δουλέψουν και αν θέλουν να κάνουν μεταπτυχιακές σπουδές, με ποιες προϋποθέσεις. Είχαμε φτάσει μετά το 1983 μέχρι σήμερα που είχαμε την εφαρμογή του νόμου που έφτιαξε τα ΤΕΗ, να δημιουργούνται προβλήματα και είναι σίγουρο ότι έπρεπε η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας να το λύσει. Πρέπει να πω κάτι. Όλες οι προηγούμενες πολιτικές ηγεσίες το είχαν αντιμετωπίσει το θέμα. Αλλά καμία δεν είχε καταφέρει να ολοκληρώσει τις θέσεις της. Ο κύριος Σουφλιάς και μάλιστα με Γενικό Γραμματέα τον κύριο Χαραλαμπόπουλο, με τον οποίο πολλές φορές είχαμε συζητήσει, είχαν κάνει ένα σωρό σχέδια, αλλά δεν κατάφεραν, δεν τόλμησαν να λύσουν το πρόβλημα. Γιατί είναι τα παιδιά στον δρόμο και τώρα? Σε πράξεις. Ναι. Προέβαιμε και σε πράξεις. Θα τη συζητήσουμε και βέβαια. Αλλά γιατί είναι τα παιδιά στον δρόμο? Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Τα παιδιά είναι στον δρόμο διότι πράγματα που δεν κάναμε εμείς οι μεγάλοι έπρεπε να τα λύσουν αυτοί. Και να καθίσουμε να δούμε πού είναι το πρόβλημα, να το εντοπίσουμε και να το λύσουμε. Έτσι όπως το παρουσιάζεται, μισό λεπτό, αλλά έτσι όπως το παρουσιάζεται ως κρίση αυτοπροσδιορισμού των παιδιών. Βεβαίως υπάρχει και κρίση αυτοπροσδιορισμού του θεσμού. Κυρία Κανέλη, όχι, δεν τελείωσα ακόμα γιατί ήθελα να ξεκαθαρίσω δύο πράγματα. Πολλοί κόσμοι λένε ότι ζητάμε να γίνουμε πανεπιστήμια. Όχι. Αυτό είναι λάθος, γιατί η χώρα έχει πανεπιστήμια που κάνουν κάποια δουλειά. Πόσο καλά την κάνουν τη δουλειά τους. Και αυτά είναι σωστά, μπορεί να γίνει κριτική, εμείς αποδεχόμαστε. Υπάρχουν και μοντέλα εκπαιδευτικά. Υπάρχουν κράτη που έχουν μία κατηγορία ιδρυμάτων στην ανωτάτη εκπαίδευση. Και είναι τα πανεπιστήμια που κάνουν τα πάντα. Υπάρχουν όμως και άλλα εκπαιδευτικά μοντέλα που λέει ότι η ανωτάτη εκπαίδευση παρέχεται από δύο κατηγορίες ιδρυμάτων. Μα δεν βαρεθήκατε να μιλάτε για μοντέλα? Δεν μπορούμε να παράγουμε δικά μας πράγματα. Μα δυστυχώς είμαστε. Θα πάρουμε ένα μοντελάκι. Να το κάνουμε μια μικρή παραλλαγή ελληνική και να το φορέσουμε, να το παρουσιάσουμε ως μοντελάκι. Δεν υπάρχει ελληνική παιδεία. Ναι. Ξέρετε τι γίνεται. Δεν χρησιμοποιήσαμε τα κατάλληλα μοντέλα το καιρό που φτιάχναμε τα ΤΕΗ ή και τα άλλα ιδρύματα και φτιάσαμε να φοράμε φουστανέλα με γαλλικό στυλ. Δεν είναι αυτό. Αμέσως. Να θέσω λίγο μια ιστορία, αν μου επιτρέπετε, για να θέσουμε το θέμα πραγματικά στη ρίζα του, γιατί αλλιώς δεν πρόκειται να καταλήξουμε πουθενά, είναι σαφές. 1950 και κάτι. Αχ, μη μου κάνετε τον Ευαγγέλιο Γιαννόπουλο, θα σας σκοτώσω. Περιμένετε. Με τις ιστορίες, δηλαδή αρχίσουμε από το 45. Πιάνουμε μικρά πολυτεχνία, στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα. Και ξεκινάει μια ιστορία με πορεία από τη Θεσσαλονίκη, πλένουν και τα πόδια τους στην Ελευσίνα και καταλήγουν στο μικρό πολυτεχνείο στην Αθήνα. Εν συνεχεία αλλάζουν ονόματα, γίνονται ΚΤΕ, γίνονται ΚΤΕ. Πριν 13 χρόνια γίνονται ΤΕΗ. Τι επιδιώκει η πολιτεία? Η πολιτεία επιδιώκει κάτι που κατά την άποψή μου είναι σωστό. Τη δημιουργία μιας ενδιάμεσης βαθμίδας μεταξύ δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για να καλύψει ένα τεράστιο κενό της ελληνικής αγοράς που ακόμα υπάρχει. Έχω αντίρρηση, και εδώ. Το οποίο λέγεται στελέχη εφαρμογής. Στελέχη εφαρμογής. Τι είναι αυτά τα στελέχη εφαρμογής? Στην τεχνοκρατία. Κυρία Κανέλη. Να μιλήσω πρώτα τις πολιτικές, θα πάω και παρακάτω. Λοιπόν, τι σημαίνει? Σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα πλήθος τεχνητών οι οποίοι δεν έχουν καλή εκπαίδευση. Υπάρχει ένα πλήθος υποαπασχολούμενων, ετεροαπασχολούμενων και ανέργων μηχανικών. Και ενδιάμεσα δεν υπάρχει τίποτα. Δεν υπάρχει
εκείνη η βαθμίδα η οποία θα μπορέσει να ερμηνεύσει τις μελέτες και τις οδηγίες των αποφύτων της ανώτατης εκπαίδευσης και να τις μεταφέρει για υλοποίηση στην κατώτατη αυτή βαθμίδα των τεχνητών. Αυτό ακούγεται ταξικό, λοιπόν, βέβαια. Προσέξτε τώρα. Ναι, έτσι ακούγεται. Αλλά αυτός είναι ο ρόλος αυτών των ιδρυμάτων. Ναι, αλλά ακούγεται ταξικά. Προσέξτε τώρα. Ακούγεται ενοχλητικά. Ακούγεται ενοχλητικά και γι' αυτό κανείς ποτέ και καμία κυβέρνηση και γι' αυτό κοροϊδεύουν πραγματικά τα παιδιά των ΤΕΙ. Το παραδέχομαι αυτό. Δεν τους είπε κανείς τι ακριβώς είναι. Για τους τεχνολόγους είναι εργοδηγοί. Αυτό που είχε στο μυαλό της η πολιτεία δεν τόλμησε να το πει ποτέ. Θα μπορέσουμε να κάνουμε τοποθέτηση όλοι στο ίδιο θέμα. Όχι τοποθέτηση, θα κουβεντιάσουμε. Και ο κ. Παπαδήμος έχει άποψη. Και ο Τζόρτζο Λου και εγώ και όλοι οι απορίες. Χίλια πράγματα. Αν μου επιτρέπετε να ολοκληρώσω. Λοιπόν, δεν τόλμησε ποτέ η κοινωνία να πει σε αυτά τα παιδιά τι είναι και τι γίνεται τώρα. Και στις τρεις περιπτώσεις, δηλαδή τη δεκαετία του 50 μέχρι τώρα, και με τα μικρά πολυτεχνία και με τα ΚΤΕ και με τα ΚΤΕ και με τα ΤΕΙ, αμέσως μόλις φτιάνεται η ενδιάμεση βαθμίδα. Καλή δοχή, ο τόπος, αρχίζουν, η ΕΚ. Προσέξτε, ναι, προσέξτε. Προσέξτε να για... Αρχίζουν οι πιέσεις. Ναι, θα δούμε και θα γίνουν και τα ΕΚ μετά. Λοιπόν, αρχίζουν οι πιέσεις για εξομοίωση με την ανώτερη βαθμίδα. Πάντοτε τέτοιες πιέσεις, σε όλες αυτές τις περιπτώσεις που σας ανέφερα, μέσα από συντεχνιακές κινήσεις, πελατειακές κινήσεις και πολιτικές κινήσεις. Μάλιστα. Και τι άλλο γίνεται ακόμα χειρότερο, γιατί δεν υπάρχει ρόλος για τα ΤΕΙ. Ναι. Διότι όταν φτιάχνονται τα ΤΕΙ, αντί πραγματικά να ασχοληθούν με τον εφαρμοσμένο ρόλο τους, ας κάνουμε και λίγο θεωρία, ας κάνουμε και λίγο φυσική, ας κάνουμε και λίγο έρευνα, για να μπορέσουμε κάποτε να απαιτήσουμε να γίνουμε πανεπιστήμια. Διότι αφού κάνουν τα ίδια, άρα οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι είναι απόφοιτοι, ούτε την τεχνολογία πραγματικά και την εφαρμογή μπορεί να εξυπηρετήσουν, αλλά ούτε και τα πανεπιστήμια. Εδώ μιλάμε για τα πανεπιστήμια. Και έρχεται τώρα η πολιτεία. Πτυχία, κακές σπουδές. Όχι όλα, με συγχωρείτε, όχι όλα. Όχι. Μιλάμε. Να μην γενικεύουμε. Αυτή τη στιγμή οι Έλληνες απόφοιτοι των πανεπιστημίων γίνονται καθηγητές στα καλύτερα πανεπιστήμια των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρώπης. Αφού ξανακάτσουν στο Δανία. Το Ελληνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο είναι 13ο τεχνολογικό ίδρυμα στην Ευρώπη, με κριτήρια. Λοιπόν, επομένως, αυτό να είμαστε λίγο προσεκτικοί. Όταν το λόγο και στους άλλους είναι πολύ. Όχι, να τελειώσουμε όμως. Να το ολοκληρώσω. Θα πάμε μέχρι αργά τώρα. Πώς θα εξελιχθήσουμε. Όχι, θα κάνω όμως μία πρόταση. Ναι. Διότι στην Ελλάδα, μονίμως όλοι μας, αρχίζουμε και καταγράφουμε τι δεν πρέπει να γίνει. Ναι. Συγκεκριμένη πρόταση στο τραπέζι να συζητηθεί. Και να το λύσουμε απόψε το θέμα. Απόψε. Γιατί ακόμα λοιπόν να μην γίνουν τα εξής. Ορισμένα ΤΕΙ πράγματι μέσα από διάφορες διαδικασίες. Μέσα από διάφορες διαδικασίες. Αρμοδιότητα να το επιλύσω. Ορισμένα ΤΕΙ μέσα από διάφορες διαδικασίες έχουν γίνει πάρα πολύ καλά ιδρύματα. Μάλιστα. Ας δεχθούν λοιπόν, ας δεχθούν κριτική όλα τα ΤΕΙ του τι ακριβώς κάνουν, ορισμένα από αυτά να περάσουν στην ανώτατη βαθμία και να τελειώνουμε, ορισμένα από αυτά τα οποία πραγματικά δεν υπάρχουν να κλείσουν, τα άλλα να παραμείνουν ως έχουν, κυρίως αυτά τα οποία δεν έχουν το αντίστοιχό τους σε πανεπιστήμια, να δίδουν συγκεκριμένα αλλά περιορισμένα επαγγελματικά δικαιώματα και οπωσδήποτε διέξοδο στα παιδιά να μπορέσουν να πάνε και στο πανεπιστήμιο αν θέλουν, διότι πραγματικά το θέμα της ίσης ευκαιρίας στην νεολαία είναι κάτι που το ΤΕΙ έχει δίκιο. Πρόταση. Δεν είναι δυνατόν είναι δηλαδή, πρόταση. Είναι πρόταση. Για μισή μονάδα που έμεινε έξω από τις αγωγικές εξετάσεις να μην μπορεί να πάρει παραπάνω. Μπορούμε να κάνουμε δηλαδή, συζητήσουμε. Προτείνετε κύριε Μαρκάτο, να κάνουμε ΤΕΙ δύο ταχυτήτων. Μισά ΤΕΙ να τα λέμε πανεπιστήμια και μισά ΤΕΙ να τα λέτε όπως τα είπατε εσείς σε ενδιάμεση βαθμίδα. Εγώ θα θέσω το θέμα σε ορθή βάση, κυρία Κανέλη. Δεν είναι δύο οι κατηγορίες. Όταν λέτε ότι μερικά ΤΕΙ θα τα κάνω πανεπιστήμια και μερικά ΤΕΙ δεν θα γίνουν πανεπιστήμια ή θα τα κλείσω, σημαίνει ότι βάζουμε δύο ταχύτητες. Σημαίνει ότι βάζουμε δύο ταχύτητες στα ΤΕΙ. Όχι, είναι θέμα. Δεν γίνεται. Όχι, με συγχωρείτε, είναι θέμα του τι κάνει το κάθε. Αλλά ξεφεύγουμε. Θέλει η κοινωνία διδακτορούχο αισθητικό. Μπορεί να θέλει, δεν το ξέρω. Κοιτάξτε, καταρχήν η μόρφωση. Καταρχήν η μόρφωση και η παιδεία γενικότερα έχει τον χαρακτήρα του κοινωνικού αγαθού. Και ως κοινωνικό αγαθόν πρέπει η πολιτεία να διευκολύνει την πρόσβαση του καθενός σε αυτό το αγαθό. Να καταργήσουμε τις εισαγωγές, επομένως, ξέρω, πάρα πολλές επομένως φορές, το αν θα κάνει μια αισθητικός διδακτορική διατριβή ή όχι, αυτό είναι θέμα και δικό της και προσωπικό. Όμως αποπροσανατολίσαμε τη συζήτηση από το κύριο πρόβλημά της. Είδα το βίντεο με τις δηλώσεις του Υπουργού Παιδείας. Άκουσα και τις τοποθετήσεις του Φιλτάτου κατά τα άλλα του κυρίου Ντόβα. Δεν πρόκειται να πληρώσει. Τι είναι τα ΤΕΙ. Και κρεμεί και τώρα τα δυνάμει, τα παιδιά είναι στον δρόμο. Τα ΤΕΙ έγιναν το 1983. Είχαν ένα πρόβλημα ταυτότητος. Τι είναι δηλαδή. Πού ανήκουν, τι κάνουν. Και αυτό που απόψε είδαμε ως εξαγγελία του Υπουργού Παιδείας, θα πω ότι είναι καθαρά αποπροσανατολιστικό. Τι μας είπε δηλαδή, από ό,τι είδαμε στο βίντεο. Μας είπε ότι ικανοποιεί το αίτημα για ένταξη των ΤΕΙ στην ενιαία τριτοβάθμια εκπαίδευση. Με αυτό, κυρία Λιάνη, έγινε. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα για τα ΤΕΙ. Δώστε μου το άλλο. Έγινε πίσω. Με το 1992. Α. Το 1992. Όχι τίποτα άλλο, το παίρνω και από την κυβέρνηση. Δώστε μου το άλφα μου πίσω. Ναι, ναι. Δώστε μου ούτε το πίσω, το άλφα μου. Το έχω χάσει το άλφα μου.
η κυβέρνηση. Ή Κανέλη ή Λιάνα. Λιάνα. Κυρία Λιάνη δεν βγαίνει. Ναι, έχετε. Όχι, το λέω με πολύ καλή διάθεση και πολύ χιούμορα. Απεκτονωθείτε. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Απλώς όσο χρειάζεται. Με τη Δήμητρα δεν έχω κανένα πρόβλημα. Να συνεχίσουμε να τα κάνουμε Λιάνα. Μισό λεπτό. Ναι, Λιάνα. Άρα λοιπόν έρχεται η Νέα Δημοκρατία και το 1992 τον Μάιο, δια του Υπουργού Παιδείας του κυρίου Σουφλιά, δηλώνει στη Λισαβόνα ότι τα ΤΕΗ ανήκουν. Καλή τέτοια πράγματα διοικητικά. Σας παρακαλώ. Είναι μου η λέτε μεγάλη, την ιστορία των Υπουργείων Παιδείας. Ας το πει αυτό. Είναι πολύ σημαντικό. Όλα τα προβλήματα που υπήρχαν. Ναι, δηλώνει, όχι πέστε τι δηλώνει. Όλα τα προβλήματα που υπήρχαν ήταν γιατί δεν εφαρμόζαμε την οδηγία 89-48 της ΕΟΚ. Ξέρετε πολύ καλά σήμερα ότι ζούμε σε εποχή εντόνου διακινήσεως εργαζομένων, επικοινωνίας με πεσμένα σύνορα κτλ. Και ερχόμαστε λοιπόν εμείς το 1992 και δηλώνουμε στη Λισαβόνα, υπακούοντες στην οδηγία της ΕΟΚ, ότι τα ΤΕΗ ανήκουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Μάλιστα, μέχρι την ώρα εκείνη, από πλευράς καμία ελληνική κυβέρνηση από την ίδρυσή τους, από το 1983, να λοιπόν γιατί λέμε ότι ήταν πρόβλημα ταυτότητος, δεν έλεγε πού ανήκουν τα ΤΕΗ. Άρα λοιπόν, ερχόμεθα και λέμε ότι ανήκουν στην τριτοβάθμια ή στην ενιαία τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ό,τι δηλαδή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ανήκουν τα πανεπιστήμια, τα πολυτεχνία και τα ΤΕΗ. Μάλιστα, μισό λεπτό. Έρχεται η κυβέρνηση. Σας παρακαλώ, σας παρακαλώ. Αφήστε να τελειώσω λίγο, κυρία Κανέλη. Έρχεται η κυβέρνηση και λέει. Μα δεν μας παρακολουθεί κανείς τώρα που τα λέτε αυτά. Ξέρετε γιατί σας το λέω. Ναι. Δεν είναι γιατί υποτιμώ την νοημοσύνη κανένας. Να μας εξηγήσει την ενιαία. Η μαμά του Γιώργου και του Κώστα. Της Μαρίας και της Γεωργίας. Ναι. Που τα παιδιά τους είναι στο δρόμο. Ο κύριος Στράτος Τζόρτζογλου που με κοιτάει και τον κοιτάω με τα μάτια γουρλωμένα από απορία. Εσείς μας λέτε τώρα για κοινοτικά, για οδηγίες, για χιλιάδιο. Όταν το πρόβλημα βράζει και καίει και τα παιδιά είναι στο δρόμο. Εξ αυτών όλων. Μα δεν μαζί το πρόβλημα, δεν είναι η ευθύνη, αγάπη μου γλυκιά. Τι θα κάνουμε είναι το πρόβλημα. Αν δεν δηλωθεί, εάν δεν είχαν δηλωθεί, δεν μπορούσαμε κατ' επέκταση να πάμε σε επαγγελματικά δικαιώματα. Γιατί με την διακίνηση των εργαζομένων όπως αυτή γίνεται σήμερα, δεν θα μπορούσε κανένας Έλλην να βγει να εργαστεί στο εξωτερικό, εάν στην χώρα του, στο πανεπιστήμιο, στο ΤΕΗ, το οποίο τελείωσε, δεν είχαν αναγνωριστεί τα επαγγελματικά του δικαιώματα. Να λοιπόν, και αυτό το απέφευγαν οι υπουργοί μέχρι τότε. Και έγινε με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Είναι μεγάλο λάθος. Άρα λοιπόν, είναι δώσαμε την ταυτότητα. Επιτρέπετε. Δώσαμε την ταυτότητα. Είναι κενό ουσίας. Δεν υπάρχει σε κανένα σύνταγμα η έννοια της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Υπάρχει ανώτατη εκπαίδευση με τα χρόνια της κτλ. Για σύνταγμα μιλάμε. Το ενιαία τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι ένα μύθευμα που κοροϊδεύει τους νέους. Δεν κάνει απολύτως τίποτα. Με διακόψτε όμως, κύριε Μακάρτ. Ναι, έχετε ο Υπουργός Παιδείας. Μα δεν γίνεται εδώ με διακοπές, γίνεται. Ναι. Δηλαδή, έρχεται γίνεται ο Υπουργός Παιδείας. Ναι. Γιατί δημιουργήθηκε το πρόβλημα. Θα βγάλουμε. Έρχεται ο Υπουργός Παιδείας, ο κύριος Παπανδρέου, και ομιλεί. Να ήταν εδώ να τα λέτε αυτά. Περί ανωτάτων μη πανεπιστημιακών. Το έβγαλε αυτό, δεν το λέει. Ιδρυμάτων. Το βγάζει αυτό το πράγμα. Παλινοδεί δηλαδή. Δίνει την φρούδα ελπίδα στους σπουδαστές των ΤΕΗ. Ότι θα γίνουν πανεπιστήμια. Και σε αυτή την ελπίδα, όχι. Εμείς το έχουμε ξεκάθαρο. Όχι, δεν είναι σωστό να γίνουν πανεπιστήμια. Θέλετε να ακούσετε ένα νέο άνθρωπο, σας παρακαλώ πολύ. Δεν είναι σωστό να γίνουν πανεπιστήμια. Είναι δίπλα, δύο νέοι άνθρωποι. Άλλωστε, ο σκοπός ίδρυσής του δεν ήταν να κάνουμε πανεπιστήμια. Άλλο σκοπό έχουν. Τα ΤΕΗ είναι ιδρύματα εφαρμογής, πρέπει να είναι κοντά στην αγορά. Πρέπει να είναι μέσα στην οικονομία. Αυτή τη σκοπιμότητα. Δεν μας τα λέγατε τον καιρό που είσαστε στο Υπουργείο. Είχαμε εσείς τις προτάσεις σας, κύριε. Να τα πούμε σωστά τα πράγματα. Όταν σας είχαμε και εσάς όταν στην Επιτροπή των Ειδικών για τα ΤΕΗ, αυτά μας είχατε πει. Ναι, αλλά αυτά μας είχατε πει. Εσείς δεν είχατε καταλάβει περί τίνος πρόκειται. Κυρία Κανέλη, αυτή τη δήλωση που κάνατε εκεί, όντως ήταν η μισή. Έπρεπε να κάνετε και μια σειρά από άλλα πράγματα, τα οποία είχατε τη δυνατότητα να κάνετε και δεν τα κάνατε. Λοιπόν, τα άλλα για πράγματα να κάνετε αυτή τη δήλωση, θυμόσαστε, κάναμε απεργίες, φωνάζαμε, είχαν κατέβει τα παιδιά στον δρόμο, πράγματα, γιατί το απαιτούσαμε να γίνει. Να τα λέμε σωστά. Εάν εδώ. Αυτό δεν το αναγνωρίζετε. Το αναγνωρίζω. Δεν έχουμε αντίρρηση. Έρχονται τα θέματα των επαγγελματικών δικαιωμάτων. Σίγουρα να τα πούμε. Ήρθαν μετά οι πράξεις νομοθετικού περιεχομένου και οι υπουργικές αποφάσεις που ρυθμίζανε θέματα και μεταπτυχιακών σπουδών. Γι' αυτό δεν μου λέει τίποτα το ότι ο κύριος Παπανδρέου έρχεται τώρα και μας λέει ότι θα υπάρχει η δυνατότητα να κάνουν. Τα επαγγελματικά δικαιώματα ήταν 10 χρόνια στα σιρτάρια των υπουργών.
Με συγχωρείτε, κύριε Παπανδρέου, ήταν 10 χρόνια. Θα κάνουν μεταπτυχιακές σπουδές μετά από όρους που θα βάλουν τα πανεπιστήμια. Και σας λέω από τώρα ότι τα πανεπιστήμια θα πούνε 3 χρόνια μέσα στα πανεπιστήμια πρωτοπτυχιακά και μετά τις μεταπτυχιακές. Κάντε μου μια χάρη. Επαγγελματικά προσόντα. Δεν μπορούμε να συζητήσουμε. Ακούστε με λίγο. Εγώ δέχομαι να κάνουμε μια συζήτηση σαν δάσκαλοι. Ακούστε με λίγο. Να μιλήσει ο καθένας. Να τακτοποιήσει, να απαντήσουμε σωστά. Και σαν μαθητές, έτσι. Ναι, μπορούν να μιλήσουν και οι μαθητές. Αφήστε. Για να μάθετε και κάτι, κυρία Κανέλη, να σας πω κάτι. Τα ΤΕΗ είναι αυτή τη στιγμή ιδρύματα τα οποία οι καθηγητές τους 80% δεν έχουν διδακτορικό, 53% δεν έχουν δίπλωμα πανεπιστημίου και μερικοί από αυτούς είναι υποψήφιοι διδάκτορες στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Να ξεκαθαρίσουμε και τι λέμε και αν αυτά είναι ανώτατα ιδρύματα. Εξακολουθείτε να λέτε πράγματα που άλλα είναι σωστά, άλλα είναι τραβηγμένα και άλλα είναι σωστά. Κύριε Σταθμό, έχει υπομονή. Δεν σας είπα ότι είναι λάθος. Να πούμε κάτι. Είπατε προλίγου να κάνουμε κριτική στα ΤΕΗ. Κριτική στα πανεπιστήμια. Κάνατε ποτέ σας? Δεν έχουμε πρόβλημα. Γιατί δεν την κάνετε? Θα σας αποδείξω κι εγώ ότι με την λογική αυτή πρέπει να κλείσουν μερικά πανεπιστήμια. Εγώ δεν είμαι πολύ σαφή από τη συζήτηση. Ναι, σας λέω το εξής. Να κρυθούν τα τελή και μερικά να ανατοποιηθούν. Σηκώνει το χέρι του. Προσπαθεί να μιλήσει και ένας και άλλος. Αξιολόγηση την αρχή. Υπάρχει αξιολόγηση. Μπορεί να γίνει αξιολόγηση και στα πανεπιστήμια και στα ΤΕΗ. Δεν είναι κάτι. Δεν ακούνε οι δάσκαλοι τους μαθητές. Δεν είναι κάτι καινούργιο αυτό το πράγμα. Δεν είναι κάτι καινούργιο. Αλλά την αξιολόγηση δεν την προχωράτε ούτε εσείς στα πανεπιστήμια. Άρα το γνώση είναι θεσμοθετημένα νομικά η αξιολόγηση. Το μόνο πρόβλημα αυτή τη στιγμή τον ΤΕΗ είναι πώς οι καθηγητές θα γίνουν πανεπιστημιακοί καθηγητές. Για να είμαστε όλοι. Στράτο, ένα πρόβλημα υπάρχει και με λυπεί μια κατάσταση που έχω παρατηρήσει επανειλημμένες φορές. Ότι πολλά παιδιά πηγαίνουν στα πανεπιστήμια, πηγαίνουν στα ΤΕΗ και βγαίνουν αμόρφωτα. Βγαίνουν χωρίς πολιτιστική συνείδηση. Δεν βγαίνουν άνθρωποι. Βλέπεις ότι μπορεί να σου αραδιάσουν χιλιάδες βιβλία και δεν μπορούν να σου εξηγήσουν τα πιο απλά ανθρώπινα πράγματα. Δεν έχουν συνείδηση. Τα παιδιά έχουν σταματήσει να πιστεύουν τα κόμματα, την πολιτική, οτιδήποτε και τους βλέπεις να βγαίνουν. Αυτό είναι ένα γενικότερο θέμα. Δεν είναι μόνο γενικότερο. Αφήστε τον. Ξεκινάει ακόμη από το επίπεδο της προσχολικής αγωγής. Από εκεί θα πρέπει να εντοπίζετε το ενδιαφέρον της πολιτείας. Εγώ τελείωσα το λύκειο και έκανα κάποιες προσπάθειες να αγαπήσω τα μαθήματα, να αγαπήσω τη γνώση, γιατί το ζήτημα δεν είναι να πάω με βαθμούς. Δηλαδή, αν θα βγαίνα με 20-19, θα χαλήσω το πρόβλημα της ζωής μου. Και προσπαθούσα να το αγαπήσω και δεν μου δίνανε καν τη δυνατότητα. Και είμαι αρκετά έξυπνος άνθρωπος να μπορώ να έχω προσλαμβάνωση και να καταλαβαίνω πράγματα. Και δεν είχα καν τη δυνατότητα, ήθελα συνεχώς να κάνω κοπάνα, να φύγω από το σχολείο. Δηλαδή, από τη στιγμή που οι δάσκαλοι. Πρώτα απ' όλα πρέπει να εκπαιδεύσουμε τους δασκάλους με πάρα πολύ αυστηρό μάτι, γιατί αυτοί είναι εκείνοι που θα μεταδώσουν γνώσεις, ώστε οι μαθητές να ακολουθήσουν και αγαπήσουν τη γνώση. Όπως εμείς οι ηθοποιοί πρέπει να αγαπήσουμε το θεατρικό κείμενο, να μπορέσει το κοινό που θα έρθει να το παρακολουθήσει να το αγαπήσει. Και το κοινό είναι ανοιχτό. Συμφωνώ μαζί σας. Δηλαδή ότι η πολιτεία θα πρέπει να διευκολύνει την έφεση που έμφυτα υπάρχει στον ελληνικό λαό για μάθηση. Σε όλους τους κερδούς. Πόσο, για σταθείτε με το λεπτό. Ο κύριος Παπαδήμος και αμέσως μετά. Και ο κύριος Παπαδήμος, Φατούρος και μετά ξεκινάμε. Αυτό μπορεί να γίνει. Κύριε Βουλευτά, παρακαλώ κύριε Βουλευτά. Θέλουμε να τελειώσουμε γιατί τα παιδιά είναι στους δρόμους. Η πρόταση του κυρίου Μαρκάτου ήταν σοβαρότατη η πρόταση, είναι έτσι τα πράγματα. Τουλάχιστον εγώ σαν δήμαρχος όταν έχω από Μετσόβιο Πολυτεχνείο, τον παίρνω χωρίς καμία τεχνικό, όταν έχω τεχνικούς από ΤΕΗ, εξετάζω, πρέπει να αναβαθμιστούν τα ΤΕΗ, καταθέτω και τη δική μου εμπειρία, σπούδασα στην Κομωτινή δικηγόρος. Ποιο είναι το ενδιάμεσο? Δεν υπάρχει. Πρέπει να δημιουργήσουμε αυτό που είπατε πολύ ορθά. Και να πω για κάτι άλλο. Το 1983 μέχρι το 1987 που τελείωσα εγώ τις σπουδές μου, υπήρχαν τα ΤΕΗ της Γυμναστικής Ακαδημίας. Μάλιστα. Ο μοναδικός επίκουρος καθηγητής ήταν ο Ευθύμης Κιουμουτσόγλου. Δεν υπήρχε άλλος. Έχει δύο κύριε Μαρκάτος. Πρέπει να λυθεί το πρόβλημα. Κύριε Παπαδήμα, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε στα παιδιά, στους σπουδαστές και στις οικογένειές τους. Αυτό ακριβώς, τι είναι, τι κάνουν και τι μπορούν να προσφέρουν στην ελληνική κοινωνία. Επειδή κανένας από τους υπόλοιπους δεν είναι κοινοβουλευτικός εδώ, να μην ακολουθήσουμε κοινοβουλευτική διαδικασία, όχι για κανέναν άλλο λόγο, γιατί πάντοτε αργά τη νύχτα και σε θέματα που καίνε, ο κόσμος πρέπει να μπορεί να μας παρακολουθήσει. Κυρία Κανέλη, έχουμε δύο δεδομένα. Έχουμε τα παιδιά στον δρόμο. Ναι. Μια γενικότερη διαπίστωση που την προσυπογράφω με το αίμα της ψυχής μου που έκανε ο Στράτος. Και όταν κατεβούν εκατομμύρια και παιδιά, θα είναι ακόμα καλύτερα. Ακόμα και αν κατεβούν εκατομμύρια παιδιά. Είναι δύο τα γεγονότα. Έχουμε μια επισήμανση αρχική του κυρίου Φατούρου που επίσης φαντάζομαι την προσυπογράφει πολλοί κόσμος. Ουδέποτε η παιδεία κατάφερε να γίνει πρωτοσέλιδο με τη διαδικασία του εθνικού συναγερτικού θέματος. Τα επεισόδια γίνονται.